Τελικό Copa America. Βραζιλία, όπως τα είχαμε προβλέψει, εννοείται. Έτσι, μακροχρόνιο, στο τελικό. Μιλάμε, είμαστε φοβεροί. Φοβεροί, έτσι. Πέμπτη φορά που παίζει εντός έδρας, τελικό. Πέμπτη, ναι. Τις άλλες τέσσερις το έχει πάρει. Το πήρα, ναι. Άρα τι θα γίνει. Το έχει πάρει, λίγα. Δεν ξέρουμε. Όχι, να πούμε. Έχουμε δώσει, ρε φίλε. Βραζιλία, να πούμε λίγο από την αρχή. Βραζιλία, πέμπτη. Sorry, ναι, συγγνώμη λίγο. Παίζει με το Περού, αλλά να πούμε λίγο ότι σαν σήμερα συμπληρώνεται περίπου ένας χρόνος από τότε που αρχίσαμε τα ωραία, τα δυνατά, τα βιντεάκια για το, ναι. Για το Μουντιάλ. Και τότε είχαμε δώσει πάλι Γαλλία από την αρχή. Σωστό. Άρα... Είχαμε δώσει από τη Γαλλία από την αρχή και σε καλύτερη. Και ονόμαστε και τώρα με Βραζιλία. Νομίζω και σε καλύτερη απόδοση. Όχι, νομίζω, είμαι σίγουρο ναι. ότι είχε καλύτερη απόδοση η Γαλλία από τη Βραζιλία στο Κόπα Αμέρικα. Ψιλολογικό, εντάξει, λιγότερες ομάδες οι καλές κλπ. Λοιπόν, Βραζιλία-Περού. Η Βραζιλία έχει πάει τρένο ουσιαστικά μέχρι το τελικό. Εντάξει, είχε δυσκολεύτηκε σε ένα παιχνίδι με τη Βενεζουέλα. Με τη Βενεζουέλα. Και με την Παραγουάη, το πήρε απέναντι. Με την Παραγουάη, μάλιστα που ήταν και το κακό δαίμονα που λέμε. Ναι. Την είχε αποκλείσει στις προηγούμενες δύο φορές, στα προηγούμενα δύο Κόπα Αμέρικα που συναντήθηκαν. Ουσιαστικά αυτά ήταν τα δύο παιχνίδια στα οποία η Βραζιλία. Μπορεί να πει κανείς ότι δεν έπεσε. Δώσε το όλο το τέτοιο. Να το δείξουμε εδώ. Τι κάνουμε για διαφήμιση. Να δείξουμε τι τρως, ρε φίλε. Πού είναι, από την Κατερίνη. Είναι. Εδώ, την ώρα που κάνουμε βίντεο, ο σκηνοθέτης που πρέπει να έχει το νου του σε εμάς, τρώει. Γατσαμπού! Γατσαμπού. Γατσαμπού. Έτσι. Και είναι με κρέμα, με κρέμα, με κρέμα. Και την κόβει με τη μύτη. Καλό. Καλό. Α, ωραία, μας την πέσανε. Τα παιδιά ήρθαν. Τα παιδιά. Γεια κάντε πουφ. Τρώμε παιδιά. Τρώμε κάτι και συνεχίζουμε. Τρώμε κάτι και συνεχίζουμε. Θα σε λιώσω. Με δουλεύεις και από πάνω. Εγώ εσάς να δουλέψω με την προσόντα. Λοιπόν, είπαμε, η Βραζιλία δυσκολεύτηκε με Βενεζουέλα και Παραγουάη, παρόλα αυτά. Ναι, συγγνώμη, δεν χτυπάω. Είσαι ο Μαρκάτος. Δυσκολεύτηκε με Βενεζουέλα και Παραγουάη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε και έφτασε στον τελικό. Ναι. Χωρίς Νεϊμάρ και νομίζω παίζει καλύτερη μπάλα χωρίς τον Νεϊμάρ. Το λένε και οι Βραζιλιάνοι. Βασικά οι Βραζιλιάνε, γιατί υπάρχει ένα βίντεο το οποίο το έχω συνηθίσει και δεν ξέρω αν το βάλει. Λοιπόν, λογικά δεν το βάλει. Μια Βραζιλιάνα η οποία λέει δεν το θέλουμε, λέει να φύγει κτλ. Ήταν με ένα ωραίο σακάκι ο Νεϊμάρ, με μια ωραία μπλούζα. Ωραίο σακάκι σαν και αυτό που φορούσε ο Ταμτάκο στα. Ναι, κάτι ένα καφέ, σαν καφέ μπέζ. Καφέ του Φιδεμπορά. Temos Coutinho, temos o Cebolinha, temos Gabriel Jesus. Fora, Neymar! E o melhor de todos, o Alisson. Fora, fora, Neymar! Μπορείς να ρυθμιστείς αν θες, γιατί το έκανε και ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που έδωσε. Εντάξει, το μάζεψε όμως λίγο. Ναι, το έκανε έτσι. Το μάζεψε όμως. Μια σόδα, ρε φίλε, και ίσως κάτι το πέρασε. Πραγματικά, ρε φίλε. Και μου λένε ότι ξέρετε, πρόεδρε. Δηλαδή τον έφερα. Όχι, δεν έγινε. Α, θα μπορούσε να πει ότι έγινε και την παίρνει. Όχι, έγινε. Ήταν η άλλη, ήταν σαν. Ναι, ναι. Αφού λέει ένα χαρακτηριστικά, ήταν περίπου σαν την παίρνει γιατί ήταν στη μέση ο δημοσιογράφο. Από τη μία πλευρά η Κοσιόνη. Που ήταν την Δημοκρατία. Και όλο ο Τσίπρα. Να σου πω κάτι, όμω πήγε εκτό έδρα. Ναι, ναι, πήγε εκτό έδρα, φίλε, και για κάποιου έφερε τρελό διπλό. Για κάποιου έφερε διπλό. Δηλαδή σήκωσε και την πλούζα και έκανε και έτσι πίσω. Πραγματικά. Για κάποιου άλλου βέβαια όχι. Αλλά εντάξει. Διπλό με στο Σκάι, Τσίπρα λέω. Λοιπόν, εντάξει. Εκεί, πολύ εχθρικό κλίμα. Ναι, εμένα μου άρεσε πολύ με την ερώτηση που έλεγε: δεν με ρωτάτε για τη βίλα που έχει ο κύριος Μητσοτάκης με σωτυχία. Θα το ρωτήσουμε, λέει ο Θελάς. Όχι, και λέει: η άλλη τώρα τι να ρωτήσει, μπορεί να έχει πάει σε αυτή τη βίλα. Καλά, η άλλη ήρθε σε πολύ δύσκολη θέση. Σε position division. Λοιπόν, η Σία, τι να κάνουμε, Σία. Καλή χρυσή. Όχι, καλή χρυσή. Καλή. Καλή, καλή. Καλή χρυσή. Και σαν δημοσιογράφος, δεν μιλάμε για σαν γυναίκα. Σαν δημοσιογράφος. Καλή χρυσή, αλλά όταν κάνεις τις επιλογές, αναγκαστικά θα την ακούσεις κάπου. Έτσι, δηλαδή ναι, ναι, ναι. Δεν το. Εντάξει, νομίζω ότι το περιμένει. Ο Τσίπρας πήγε πολύ με οπαδικό στυλ. Ο Τσίπρας πήγε. Φορτσάτος πήγε, εγώ θα την καρφώσω. Δηλαδή πήγε ρε παιδί μου όταν έχεις χάσει 2-0 στην έδρα σου και πρέπει να τα δώσεις όλα για όλα. Από την αρχή. Ναι, από την αρχή πρέπει να πω δυνατά. Μπήκε πολύ δυνατά. Έστειλε τα καρφάκια την καρφάκια. Δηλαδή έπαιξε ρατό. Ένα-δύο. Έτσι έπαιξε την αρχή. Ιστορίες και τέτοια, ναι. Μπαμ, άμα δεν φεύγουν τα χέρια φοβερά ωραία, τέρμα, τέρμα, από κάτω, από πάνω, δεξί, ό,τι θες, ό,τι θες, έλα. Έλα τώρα, μπολάκης, έλα με αλέφαντο αδυσαπάτης. Και μετά, την κάρφωση και τον Παπαχελά κάνουν διαφορές. Ναι, ναι, ναι. Καθημερινή, καπ, εδώ είπε στον Παπαχελά ότι μείωσε το έλλειμμα της χώρας και ο Παπαχελάς δεν του είπε τίποτα. Δηλαδή, τον άφησε άφωνο. Τι να απαντήσει σε αυτό το πράγμα. Εγώ πέθανε με την Αμερική. Βασικά, δεν το έχω ξαναδεί. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα αυτά τη Αμερική. Αυτό είναι καλά, ναι, εντάξει. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Να λέει κάτι ο πρωθυπουργός και να του λέει ο Παχελάς, όχι, δεν έγινε έτσι.
Οκ, ο Μπασελά, εντάξει, οκ. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όντως μερικοί μπορεί να τα ξέρει καλύτερα από Μπασελά. Να σχετική εισαγωγή του βίντεο την κάναμε. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Βραζιλία, Περού. Λοιπόν, τι ώρα είναι το ματσάκι, είναι την ημέρα των εκλογών. Την ημέρα των εκλογών είναι 11 η ώρα. Δηλαδή, τι γίνεται. Βλέπουμε 6 πόλε 7 η ώρα. Βλέπουμε 9 η ώρα το κανονικό. Ναι. Βλέπουμε λίγο εκεί που τσακώνονται, ξέρω εγώ, σα μαμίσαμε, σα κάναμε, έρχεται πίτσα και τέτοια. 10 η ώρα έχει τελειώσει το παραμύθι. Ναι, και 11 η ώρα ξεκινάμε με. 8, λογικά 8-9 μονάδες θα είναι διαφορά. Μην είναι και την ψήφια, έτσι πως λένε. Το δένεις. Δεν είναι, εγώ δεν είναι. Δεν έκανες βίντεο για εκλογές όμως. Δεν έκανα, γιατί εσύ δεν ήθελες. Τι να πούμε, τα ίδια τα είπαμε πριν μια. Ισχύει αυτό, εντάξει. Και τι να πούμε κιόλας, γιατί παιδιά δεν ασχολείται κανένας. Το αποτέλεσμα είναι προδιαγεγραμμένο. Το μόνο που μένει να δούμε είναι η αυτοδυναμία. Που θα καταλήξει αυτό το θέμα. Λοιπόν, με την Νέα Δημοκρατία. Ωραία, θα πάρει η Βραζιλία όμως αυτοδυναμία. Να πούμε ότι αυτό που έλεγε για τον Νέιμαρ. Όχι τον Νέιμαρ, για τη Βραζιλία, συγγνώμη, ότι παίζει. Καλύτερα. Εντάξει, δεν έχει μαγεύσει η Βραζιλία, έτσι, για να μην κορυδευόμαστε κιόλας. Ένα μάτς είναι αυτό που πραγματικά έπαιξε φοβερή μπάλα και είπε και ο Τίτη ότι ήταν το καλύτερο μας παιχνίδι για εδώ και χρόνια, ας πούμε. Με το Περού, στον όμιλο. Οι δύο ομάδες παίξαν στον όμιλο, έφαγε 5 το Περού. Mm-hmm. Δεν έβαλε ούτε ένα γκολ το Περού. Λοιπόν, ήταν η καλύτερη εμφάνιση της Βραζιλίας. Το Περού είναι η ομάδα του Φουστάν. Όποιοι ξέρουν. Γιατί πήγαινε στο Περού για Περού και συνέχεια. Α, δεν το πιασα. Έπρεπε να το επεξεργαστώ πρώτα. Δεν μπορούσα. Με την πρώτη δεν μπορούσα. Καταρχάς δεν έχεις αυτό το level. Δεν έχω αυτό το level, ναι. Παρότι έβλεπα Κωνσταντίνο Κελένη και μάθω του Φουστάνου. Ναι, καλά, εννοείται πάντα. Πάντα θα παίζει. Και όταν θα είμαστε παππούδες θα παίζει. Κωνσταντίνο Κελένη. Έχει καμιά 20 χρόνια πλέον. Για όσους δεν το έχουν συνειδητοποιήσει, έχουν περάσει 20 χρόνια. Πρώτα θα καταστραφεί ο κόσμος και θα μείνει το Κωνσταντίνο Κελένη και κατσαρίδες. Αυτά τα δίδαμε. Το Περού απ' την άλλη. Να πω ότι είναι μια πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη κατά μ. Και ο τρόπος που πέρασε, έτσι. Το τρίμπαλο. Να φτάσει μέχρι εδώ, πόσο μάλλον αυτό που λες το τρίμπαλο στη Χιλή, η οποία Χιλή είναι η νικήτρια των δύο προηγούμενων Κόπα Αμέρικα. Οπότε αυτό αυτομάτως σημαίνει μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία για το Περού. Εμείς, βέβαια, στο βίντεο του Κόπα Αμέρικα το οποίο κάναμε, είπαμε εγώ δηλαδή και για την Κολομβία και για τη Χιλή ότι δεν θα πάνε καλά. Ναι. Κορυδεύανε. Δικαιωθήκαμε. Κορυδεύανε από κάτω. Καταρχάς, πιάσαμε το μεγάλο στοίχημα που δώσαμε έτσι. Το under 6,5 πόντου στον όμιλο τη Χιλή. Ισχύει. Έτσι. Και όταν κέρδισε λοιπόν η Κολομβία στον όμιλο, μας λέγανε «Α, έχετε και την Κολομβία! Και... Α, έχετε και την Κολομβία!» και... Πού είναι η Κολομβία τώρα, ρε παιδιά? Πού είναι η Κολομβία, πού είναι η Τσίλε? Από το Περού αποκλειστήκε, τρίμπαλος. Τρίμπαλος. Συγγνώμη, από την Ουρουγουάη έχασε τον όμιλο, έτσι. Η Χιλή. Ναι. Ωραία. Οπότε μέσα πέσαμε σε αυτό το κομμάτι. Προφανώς δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε το Περού, μην τρελαθούμε κιόλας. Mm-hmm. Αλλά παρόλα αυτά ήταν μια από τις καλές ομάδες. Έχει και Γκερέρο μπροστά, mm-hmm. έχει τον. Το Φαρφάν, τον είχε τραυματίσει mm-hmm. και ο Φαρφάν. Α, πλήγμα. Είναι μεγάλο πλήγμα, δεν έχει γυρίσει μάλλον. Αλλά όσο παίζει ο Γκερέρο, ρε φίλε, με τα μάτσα εκεί πέρα, με τα ωραία τα τέτοια. Με αυτά που μασάει. Δεν θέλω να σου πω κάτι. Γκερέρο, γουστάρι να βλέπει μπάλα, ρε φίλε, όταν βλέπει Γκερέρο. Γκερέρο, φίλε, ναι. Τα τατουάζ εκεί είναι σαν να έχει βγει από τη Σόνα, τη θυμάστε Σόνα στο. Prison Break. Εκεί ήταν που λίγο και αρχίσαμε και βαριόμαστε. Εκεί ήταν λίγο το η τελευταία σεζόν που άξιζε βασικά. Η τελευταία σεζόν που άξιζε, ρε φίλε. Η φυλακή γαμούσε. Η δεύτερη σεζόν ήταν τραγική, η τρίτη ήταν καλύτερη. Αυτό είναι αλήθεια. Για τον Γκερέρο είναι μεγάλη μπαλαδόφατσα. Τι να λέμε τώρα, νομίζω ότι είναι μια μπαλαδόφατσα που πρέπει κάποια στιγμή να έρθει στην Ελλάδα. Είναι τέτοια μπαλαδόφατσα, είναι κακό παιδί. Τώρα είναι κατάλληλη ηλικία για να έρθει. Είναι κατάλληλη ηλικία. Από εκεί πέρα να πω ότι οι Βραζιλιάνοι, όπως είπες και εσύ, έχουν 4-4 εντός έδρας σε Κόπα Αμέρικα. Έχουν 8 κατακτήσεις. Το Περού το έχει πάρει 2 φορές, αλλά πολύ παλιά. Τελευταία παρουσία του. Με Ίγκας. Ναι, τότε. Yeah. Τότε που βάζανε που είχαν βάλει τον κύκλο πάνω εκεί και τρίχναν εκεί. Λοιπόν, επιστρέφει μετά το 1975, το έχει κατακτήσει 2 φορές. Αυτή είναι και η μοναδική, η δύο τελική του. Το 39 και το 75. Λοιπόν, τώρα, προφανές φαβορεί οι Βραζιλιάνοι. Έτσι, να πούμε ότι υπήρχαν και μανουρίτσες για, για τη διαιτησία. Ναι, για πες. Με την Αργεντινή. Με την Αργεντινή. Ναι. Με την Αργεντινή είχαμε μανουρίτσες σε θέματα διαιτητικά. Η Αργεντινή ανέβηκα στα δέντρα. Ναι. Γιατί υπάρχουν κάνα δύο φασούλες, η αλήθεια είναι που ο διαιτητής δεν πάει στο VAR. Ο Μέση βγαίνει και λέει: «Μα μου σουτού, η Βραζιλία ελέγχει τα πάντα. Εγώ εδώ, εσύ εκεί, θα δούμε τι θα γίνει. Ναι. Αλλά εμένα μ' αδικείται κτλ. Κτλ.» Να δούμε και κάποιες δηλώσεις του ναι. Μέση. Βάλτε σε ισπανικά χωρίς μετάφραση, να μην το καταλάβει. Σωστό. Και βάλει και τις φάσεις που διαμαρτύρονται, έτσι. Ναι, γιατί τον κατηγορούν επειδή μου δεν πήγε στο VAR. Και σου λέει: «Τι το φέραμε?» Todo lo dividía, todos los roces iban para ellos. A la mínima nosotros tarjeta, ellos no. Ellos contaron un par de contragolpes y en ningún momento sacaron tarjeta. Como dije recién, nunca fue a ver al VAR cuando hubo dos penales claros. ¿Qué tú fuera, Merfile? Θα έχουμε και εμείς, τα βρούμε, θα έχουμε και εμείς προβλήματα. Μόνοι μας θα τα κάνουμε. Όχι, και εμείς του χρόνου που θα έχουμε VAR, δεν θα πηγαίνει ο διαιτητής στο VAR γιατί θα λέει. Είναι ξεκάθαρη φάση και θα γίνεται μετά τη πόπη την επόμενη μέρα. Έχεις δίκιο, για τον απλήσω το λέω ότι παρότι υπάρχει το VAR, πάντα υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας. Δηλαδή,
ποια φάση θα επιλέξει να πάει στο VAR και εκτός από αυτό, πώς θα εκτιμήσει τη φάση που θα δει μπροστά σου. Γιατί ένα διαιτητή μπορεί να εκτιμήσει μια φάση VAR διαφορετικά και ένα άλλο διαιτητή πάντα θα είναι ο ανθρώπινο παράγοντα. Πάντα θα υπάρχει αυτό. Ναι. Απλά θα ελαχιστοποιηθούν τα λάθη. Αυτό το πιστεύω. Θα γίνει αυτό. Ναι. Λοιπόν, όπως είπε, η Βραζιλία είναι φαβορή στο 1-30 παίζεται. Καλά, είναι έτσι. Και 5-20 το χ, 11 το διπλό, κανονική διάρκεια πάντα. Και νικητή τροπέ 1-13 η Βραζιλία και 6-20 το Περού. Λοιπόν, ναι, προφανές φαβοροί οι Βραζιλιάνοι, οι οποίοι μάλιστα να πω ότι δεν έχουν δεχτεί γκολ στα τελευταία 11 παιχνίδια Κόπα Αμέρικα εντός έδρας. Όχι Κόπα Αμέρικα σερί, τα τελευταία εντός έδρας Κόπα Αμέρικα 11 μάτς δεν έχουν φάει γκολ. Έχουν ένα Κέρβερο στο τέρμα, ο οποίος δεν τρώει γκολ ποτέ. Ο οποίος πήρε το Champions League φέτος. Πήρε το Champions League με τη Liverpool, κράτησε τον Μέση στο 0 στην revanche του Anfield και κράτησε τον Μέση ξανά στο 0. Στον ημιτελικό, το super κλασικό, το Βραζιλία για την Αργεντινή. Οπότε είναι από τις περίεργες περιπτώσεις που και ο τερματοφύλακας είναι top. Δηλαδή, ναι, ναι, εντάξει, Βραζιλία, είχε η Βραζιλία τερματοφύλακες πάντα, ρε φίλε, εντάξει. Ο τελευταίος πραγματικά μεγάλος ήταν ο Ταφαρέλ. Δηλαδή δεν υπήρχε άλλος που τώρα κάτι Ντίντα, κάτι... Και Ντίντα. Εντάξει ρε παιδί μου, καλώς ήταν, δεν ήταν αυτό. Μπορεί να μην είναι σε αυτό το επίπεδο που μπορεί να φτάσει ο Άλισον. Οκ, okay, και ο Ντίντα πήρε Champions League με τη Μίλαν κτλ. Έκανε πράγματα, αλλά δεν ήταν αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Τώρα αυτό το παιδί δεν τρώει γκολ με τίποτα. Δηλαδή είναι φοβερό, α πούμε, δεν υπάρχει. Η Βραζιλία έχει 8 κατακτήσει και η τελευταία όμως είναι το 7. Το 7. Έχει καιρό. Θυμάμαι να το βλέπω, ήμουν στην Ασπροβάλτα. Α, εκεί στη. Ωραία νερά. Ναι, ναι. Στην εξωτική Ασπροβάλτα. Ναι, Μαλιμπού είναι. Δεν υπάρχει, είναι φοβερά τα νερά. Το Μαλιμπού τη Μακεδονία. Μπαίνει μέσα και το πόδι όταν βγαίνει έχει πειράχα πάνω κολλημένα. Έτσι γκάπ. Τι βέλε. Σε έχει αρπάξει το πειράχα και βγαίνει έτσι. Έχει χάσει ένα τόνο αίμα. Μαύρα νερά, φοβερά, πολύ ωραία. Και ωραίο. Μαύρα νερά, μήπως είναι επίτηδες. Μήπως είναι ιαματικά. Ναι. Δεν ακούσα ελληνικά πουθενά, ναι. Μόνο ξένοι είναι. Ναι. Βούλγαροι, Σκοπιανοί. Ναι, αυτό σημαίνει, ρε φίλε, ότι έχουμε φέρουμε τον. Ναι, έχει τουρισμό. Έχει δικαιωθεί το μέρος και το γαμάς περισσότερο. Όχι, έχει. Παλιά είχε πιο πολύ κόσμο. Μετά που κάνανε τον άλλο τον δρόμο. Του γαμίσανε. Ναι. Πάλι πηγαίνει ο κόσμος βέβαια, αλλά εντάξει, είναι, λίγο έχει πέσει. Λοιπόν, το είδα εκεί, είναι 2007, 3-0 τρίμπαλο. Ζήλιο Μπαπτίστα. Όπω δυνατός, ναι. Δυνατός Γιλίου Μπαπτίστα, 2007, 1-3-0 ήταν ο τελικός. Το θυμάμαι σαν τώρα, το βλέπω, είχε κατεβάσει slide. Με ποιον έπαιζε? Αργεντινή. Είχε κατεβάσει το... Στο Versus, το θυμάμαι το είχα δει, στο... Στην Αστροβάλτ. Ναι. Είχε κατεβάσει το... Πώς το λένε αυτό? Το πανί. Είχε κατεβάσει το πανί για να γίνει μεγάλο, το δούμε πολλά άτομα και ήμασταν... Εγώ και άλλοι τρεις. Ποιος ασχολείται με το γόμο. Ένας έπινε καφέ το πρωί. Είχε πάει και μία η ώρα. Όλοι πήγε τα πίνανε. Εμείς τρία άτομα το βλέπαμε το τελικό. Είδα και συνδρομητικό γι' αυτό, νομίζω δεν ήταν ελεύθερο κανάλι. Λοιπόν, αυτά για την Βραζιλία. Είπαμε για το θέμα με τα διαιτητικά με την Αργεντινή. Να πούμε ότι για την Αργεντινή υπάρχουν αυτές τις φασούλες που είπαμε και υπάρχουν και κάποιες θεωρίες συνωμοσίας. Ναι, γιατί ήταν ο πρόεδρος της Βραζιλίας στο γήπεδο. Ο Μπολσονάρο, ναι. Ένα. Μία. Πρέπει να μα πει πώς λέγεται στη Βραζιλία. Ναι, θα το ψάξω στο επόμενο βίντεο, θα το πω. Τώρα. Μπολσονάου. Μπολσονάρου ή Μπολσονάου. Χωρίς ρο. Μπολσονάου. Μπολσονάου. Έχω Μπολσονάρο, ξέρω. Εντάξει, για πάμε παρακάτω. Να το μάθει. Δεν ξέρω κι εγώ, ναι. Λοιπόν, λέγεται. Η Χουνάλντο. Η θεωρία συνωμοσίας είναι ότι επειδή ήταν οι άντρες ασφαλείας του Μπολσονάρου, είχε παρεμβολές στην ενδοεπικοινωνία των διαιτητών και δεν μπορούσε να ακούσει ο ΒΑΡ. Ναι, ρε παιδί μου, και έλεγε α πούμε πέναλτι για την Αργεντινή. Παίζεται η φάση καθαρή. Και δεν μπορούσε να βγάλει συνεννόηση. Αυτό είναι μια θεωρία συνωμοσίας που λένε οι Βραζιλιάνοι. Είναι σαν αυτό η φάρσα με το υποβρύχιο που κάνει ο Φουσέκης. Που λέει ένα-δύο πάρε μου, κάνουμε ένα τριγωνικό τέτοιο. Κάπως παρεμβαλόταν ένας μέσα και έλεγε όχι, κανονική φάση. Ενώ ο άλλος από το ΒΑΡ του έλεγε πέναλτι. Κάπως έτσι. Μπράβο, ναι, κάπως. Αυτό λένε οι Βραζιλιάνοι. Γι' αυτό δεν πήγε στο ΒΑΡ. Οι Αργεντίνοι λένε ότι ζήτησαν μάλιστα το ηχητικό από την. Να είναι... καταγράφονται, που λέει πως έπαιρνε από τον Τεκλή. Σίγουρα καταγράφονται. Η κλίση καταγράφεται για δικιά σας εξυπηρέτηση. Σίγουρα καταγράφονται στην επικοινωνία. Υπάρχει και το βίντεο με τον Καραγκούνη και τον διαιτητή από το Μουντιάλ, στο Αργεντινή-Ελλάδα. Που είναι το παιχνίδι και, βρίσκει τον Καραγκούνη όλο τον διαιτητή σε όλο το παιχνίδι. Καραγκούνη! Don't talk, Καραγκούνη! Κυκλοφορεί και μια ωραία φωτογραφία τώρα που είπε για αυτό το παιχνίδι που είναι ο Καραγκούνη πάνω το μέση και του λέει έχω ένα, επαναλαμβάνω ένα τίτλο με την εθνική μου ομάδα. Φοβερό και αυτό, ρε φίλε. Να είσαι μέσα και. Τέλος πάντων. Ναι. Πάντως είπε και ένα ωραίο ο Ντάνι Άλβες, ότι. Γιατί τον ρωτήσανε για αυτά που είπε ο Μέση για τη διαιτησία. Και λέει ο Ντάνι Άλβες, τον καταλαβαίνω. Ήταν και συμπαίκτης άλλωστε πολλά χρόνια. Τον καταλαβαίνω, λέει τον Μέση. Επίσης σκεφτείτε, λέει και το άλλο. Εμείς χάνουμε όποτε χάνουμε μπλε η Βραζιλία, χάνουμε ως ομάδα. Ναι. Και όποτε χάνει η Αργεντινή, χάνει μόνο Μέση. Ναι. Εντάξει, δίκιο έχει, δεν είναι έτσι. Δεν προφανώς και δεν χάνει μόνο Μέση. Mm-hmm. Χάνουν όλοι μαζί και να σου πω και κάτι άλλο. Αν χάνει μόνο Μέση, αυτό σημαίνει ότι δεν έχει κανέναν δίπλα του. Mm-hmm. Γιατί αν φτάσουμε να λέμε ότι χάνει πάντα ο Μέση, δίπλα του έχει εμένα και σένα. Ναι. Και η τελευταία του ευκαιρία είναι. Πού είναι ο Αγουέρο, πού ήταν ο Αγουέρο. Πού ήταν ο Ντι Μαρία. Πού είναι όλοι αυτοί. Και καταρχάς γιατί δεν βγαίνει ο κύριος Ζούρος στο τηλέφωνο. Ναι. Ποιος έπαιξε διαιτητής.
Ο Δούρο ήταν. Ο Δούρο ήταν. Ναι, ναι, ο Δούρο ήταν. Παίξε ο Δούρο. Το κάλα την Αθαλήνη, λέει, αλλά εγώ παίξει με την. Γιατί δεν βγαίνει, ο Μέση λέει τον θέλει να βγει σε διάφορα. Πού είναι, τελευταία ευκαιρία, θυμίζω του Μέση είναι στο Κατάρ, θα είναι 35 χρονών. Θα δούμε αν πάει. Μπορεί να ξαναπεί, θα πάω, δεν θα πάω. Συμβόλαιο είναι αυτό. Ανάλογα πώ θέλει να πα. Λοιπόν, να πούμε και για τον προπονητή του Περού, τι είπε. Ναι, ο προπονητή του Περού είναι ο Γκαρέκα, πολύ ωραία μορφή λατινοαμερικάνικη, μακρύ μαλλί έτσι. Ψιλοκαστανόξανθο, πολύ δυνατή μορφή. Είναι χρόνια στο Περού και έχει κάνει καλή δουλειά. Λέει: λοιπόν, όταν φτάνει τελικό, θα το πάρει. Εμείς πάμε να το και το πάρουμε. Ξέρουμε ότι απέναντι μας είναι η Βραζιλία, είναι φαβορή. Αλλά εμείς πάμε να το πάρουμε γιατί παίζουμε το τελικό. Έτσι, τελικός είναι, σου λέει: ό,τι γίνει, έγινε. Δεν έχουν και το άγχος, έτσι. Οι Περουβιανοί, ό,τι βγει. Ότι είναι ήδη επιτυχημένοι. Αυτό είναι το μεγάλο του όπλο, είναι αυτό. Αισθάνονται ήδη επιτυχημένοι. Η πίεση είναι στην άλλη πλευρά. Ωραία, λοιπόν, πριν πούμε το προγνωστικό μας, να πούμε λίγο. Να πω λίγο κάτι πριν πας εκεί. Όχι, δεν θα αποκλείσει, θα πω στατιστικό που μου γουστάρουν πολύ στατιστικά. Ναι. Όλοι μας γουστάρουν. Υπάρχει και σύνδεσμος άλλωστε. Έτσι. Ο ΣΥΣΦΑ, όπως λέγεται. Στα τελευταία 19 παιχνίδια, το Περού κέρδισε μία φορά τη Βραζιλία. Έτσι, τα στατιστικά δεν είναι μαζί της, ούτε η παράδοση. Οι Βραζιλιάνοι τους πηγαίνουν κολοφεράτζα. Δεν παίζουν μπάλα τα στατιστικά. Ναι, δεν παίζουν μπάλα. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, στα τελευταία 20 μάτς έχει πάρει το ένα. Άρα, μάλλον κάπου παίζουν μπάλα. Ναι. Απλώς εγώ θέλω να πω το πλαισίο. Ναι, μπράβο, ναι. Δεν είπα ότι δεν ισχύει. Ναι, μπράβο, ωραία. Λοιπόν, να πούμε ενδεκάδες λίγο η Βραζιλία 4-3-3. Πιθανές ενδεκάδες, έτσι δεν δίνουμε χαρτάκι στους προπονητές. Αν θέλει. Άλισον, όπως είπαμε, Κέρβερο. Αλεξάνδρο ή Φελίπε Λουίς. Θα δούμε γιατί με την Αργεντινή έπαιξε ο Αλεξάνδρο. Τιάγκο Σίλβα. Εντάξει, τώρα εκεί πέρα το αμυντικό δίδυμο είναι. Δυνατό, ναι, Μαρκίνιος. Και Ντάνι Άλβες, ο οποίος διάγει δεύτερη νιώτη. Ναι, μπορούμε να δούμε πού θα πάει. Και δεν έχει και ομάδα και νομίζω ότι κάνει το καλύτερο τουρνουά για να βρει, ναι, να πάρει μια καλή μεταγραφή. Καλά, θα βρει και ναι. Κασεμίρο, Αρτούρ, Κοουτσίνιο. Στο κέντρο, έτσι. Εβερτον, Φιρμίνιο και Γκαμπριέλ Σεσούς μπροστά. Εντάξει, τώρα μπροστά μπορεί να έχουμε. Ναι. Μπορεί να μην παίξει ο Εβερτον, μπορεί να παίξει κάποιο άλλο, θα δούμε τώρα. Αλλά αυτή είναι. Πες του Περού, εσύ που του ξέρει. Λοιπόν, του Περού είναι ο Γκαγέζη, ο οποίο κάνει εκπληκτική εμφάνιση με τη Χιλή. Βγάζει πράγματα. Έχει βγάλει το πέναλτι, θα μου πει είναι τελειωμένο. Ναι, είναι στο 95 είναι 0-3. Δεν βγήκε τον γκολ όσοι το παίζανε. Ναι, okay. Έχει τελειώσει το μάτι, έχει τελειώσει η πρόκριση και κάνει, πάει ο Βάργκας, ο Χιλιανός, να κάνει πέναλτι Πανέγκα. Ενώ χάνει 3-0. Δηλαδή μιλάμε εξωγήινο. Βάλει την μπάλα μέσα, ρε φίλε, τελειώνει. Τι Πανέγκα μου κάνει. Και κάθε τον Καγιέσαι. Μπορεί να το έχει παίξει ένα γκολ το παιδί, ρε φίλε. Ναι, ρε, κάθε. Μπαμ, την πιάνει με το αριστερό χέρι και την βλογάει. Τι ο Χάλκ ήταν. Ναι, ρε, έτσι πω είναι. Μα τι πάει αργά, ρε. Έτσι πω είναι, πάει να κάνει κίνηση. Βλέπει ότι ο άλλο κάνει μαλακία. Και κάνει γκάπ, την πιάνει έτσι. Άντε καμίσου. Ναι, ρε φίλε, τώρα τι πάει. Τέλο πάντων. Λοιπόν, φοβερή εμφάνιση από τον Καγιέζη. Ναι. Γενικά κάνει φοβερό τουρνά, καλό τερματοφύλακα. Λοιπόν, αριστερά είναι ο Τράουκο για του Περουβιανού. Περουάνου. Λοιπόν, Άμπραμ και Ζαμπράνο. Ο Ζαμπράνο είναι ο πρώην ο στόπερ του ΠΑΟΚ. Ναι. Ο Ζαμπράνο. Δεν θυμάμαι το μικρό του. Ο Ζαμπράνο, ο οποίο ήταν τραυματία σε κάποια παιχνίδια. Δεν έπαιξε κανένα δυο μάτς νομίζω, με το Περού, αλλά τώρα είναι μεθάνιο. Εγώ ζω για τον επόμενο. Έχει εκπληκτικό όνομα. Αντβίνκουλα. Μου θυμίζει μια θεία μου την Κούλα από το χωριό. Αντβίνκουλα. Ο οποίο έκανε εκπληκτικό, πάρα πολύ καλό Μουντιάλ του 2018. Φοβερό δεξιό. Back, πολύ επιθετικογενές δεξί μπακ. Γιωτούν και Τάπια είναι οι δύο χαφ. Πάρα πολύ καλή παίκτη και οι δύο. Τον Φλόρες, η αλήθεια είναι ότι δεν τον ήξερα. Ένα Φλόρες περιφερειανό ήξερα που είχε φέρει ο Άρης κάπου εδώ πέρα. Κουέβα και Καρίγιο είναι οι. Καρίγιο έχει όνομα για Νάρκος. Για Νάρκος. Ναι, βέβαια. Για το έχω δει ακόμα, αλλά και έχω κάνει. Και μπροστά ο Γκερέρο, ο οποίος είναι ο ίδιος ο Εσκομπάρ. Είναι ο Γκερέρο. Όχι η σωματοδομή. Στην τρέλα και στη. Θα μπορούσε πραγματικά να είναι φυλακισμένο. Το Περού να πούμε ότι παρότι δεν. Δεν προχώρησε πολύ στο Μουντιάλ. Είχε καλές εμφανίσεις. Ήταν δεμένη η ομάδα, ναι. Έδειξε, νομίζω δηλαδή. Στον Όμιλο αποκλείστηκε, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά ήταν από τις ομάδες που και εμείς συζητούσαμε εδώ πέρα, θυμάμαι. Ότι τα έπαιζε πάρα πολύ νομίζω καλά. Νομίζω ήταν με Αυστραλία, Δανία. Αυστραλία, Δανία και Γαλλία. Και Γαλλία, ναι. Αυτή ήταν η. Ναι, εκεί παίξανε η Γαλλία με τη Δανία το 0-0 εκεί που κάνανε τις πασούλες. Ναι, στο τέλος κάνανε μαλακίες. Κι αν θέλει στοίχημα να μπει στου μπεταράδε, μόνο αυτοί σου δίνουν πολλού παράδε. Και μη σκεφτείς ποτέ να μπεις σε κάποιον άλλον, γιατί ο κουβάς θα σου είναι πρόβλημα μεγάλο. Μπεταράδες.gr. Λοιπόν, πάμε να πούμε και το προγνωστικό μας. Για ακόμη μια φορά θα κάνουμε κοκοκό και θα πάμε σε γκολ. Περίμενε. Ναι. Εδώ ελπίζουμε. Όχι, εντάξει, τι να δώσουμε, ένα 30 άσο. Έχουμε πει, ρε, που είσαι μακροχρόνιο Βραζιλία από την αρχή. Το έχουμε πει, ναι. Προφανώς εμείς θέλουμε να το πάρει Βραζιλία, γιατί το έχουμε δώσει μακροχρόνιο. Η λογική αυτό λέει ότι το κάνει κιόλας. Παρ' όλα αυτά, οφείλουμε να πούμε το εξής. Ότι ναι, μεν στο Κόπα Αμέρικα τα κατάφερε. Δηλαδή, όλες τις φορές έχει παίξει εδώ το πήρε. Αλλά τις τελευταίες φορές. Την τελευταία φορά που έδρασε η πίεση με την Γερμανία, θυμόμαστε τι έγινε. Ναι, ναι, ναι.
έτσι έφαγε 7 γκολ. Τώρα δεν νομίζω να συμβεί κάτι τέτοιο, δεν νομίζω να γίνει πατάτα. Πιστεύω ότι το πάρει. Δεν είναι το Περού Γερμανία. Το Περού δεν είναι Γερμανία. Έδειξε βέβαια το Περού ότι ανταποκρίνεται. Και ξαναλέω, το μεγάλο όπλο είναι ότι δεν έχει πίεση. Δηλαδή μπαίνει μέσα και ό,τι γίνει έγινε. Ουσιαστικά βγαίνει και το προγνωστικό στο ότι το Περού, ρε παιδί μου, μπορεί να βγει και με το που ξεκινήσει το παιχνίδι να βγει μπροστά. Έτσι, ναι. Και σε αυτή την περίπτωση η Βραζιλία δεν θα συγχωρήσει. Δηλαδή δεν είναι η ομάδα η οποία θα κάτσει να περιμένει. Η Βραζιλία θα κάνει το παιχνίδι, το Περού θα κάνει το παιχνίδι και το παιχνίδι του και περιμένουμε ένα ανοιχτό μάτς. Ναι. Γι' αυτό θα πάμε και στο over 2,5 απόδοση περίπου 2. Επίσης, εδώ για να βγει το over θέλουμε και ένα γκολ του Περού. Να. Γιατί θα μου πεις, δεν μπορεί να βάλει 3 Βραζιλία. Μπορεί να βάλει και 3 Βραζιλία. Το δύσκολο κομμάτι όμως της υπόθεσης είναι να βγάλει γκολ το Περού. Γιατί βέβαια είναι και το δύσκολο να το φάει ο Άλισον. Να το φάει ο άλλος. Η Βραζιλία γενικά δεν τρώει γκολ. Αλλά εδώ, αν βάλει γκολ του Περού, θεωρητικά το έχουμε κλειδώσει το όπλο. Γιατί του πούστε, θα βάλει γκολ η Βραζιλία. Βγάλε αυτό το κομματάκι του δυτικού μου τζίτσα, βγάλει την άνα, να το παίξουμε μετά. Όχι, μετά που δεν θα βγει, δηλαδή μπορεί να γίνει 0-1 στο 10 και να μείνει 0-1. Εντάξει, άμα συμβεί αυτό, ρε φίλε, εγώ τι φταίω δηλαδή. Αν βάλει την μπάλα μέσα. Αν το βάλει το Περού, μπάλα είναι, εγώ πιστεύω. Ναι, μπάλα είναι προφανώ. Αν αρχίσουμε, και σήμερα είναι Πέμπτη. Λοιπόν. Ναι, έχει δίκιο, έχει δίκιο, είναι Πέμπτη. Λοιπόν, είναι Πέμπτη και είναι μέρα. Αν δεν θα Παρασκευή. Όπω ρωτήσαμε τον Αθόπλο την ημέρα. Η επόμενη μέρα είναι Πέμπτη. Αν βγάλει λοιπόν το Περού, θεωρώ λοιπόν ότι είμαστε κοντά στο over. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, αν το μάτσι. Μην το παίξετε κιόλα. Όχι, αν το μάτσι δηλαδή κάνει 1-0 η Βραζιλία, εύκολα μπορεί να φτάσει στο 3-0 κάποια στιγμή. Και να βγει και να βγει κι αυτό. Και εγώ κάπω έτσι θα βλέπω το ματσάκι. Λοιπόν, Βραζιλία-Περού, 11 η ώρα την Κυριακή μετά τι εκλογέ. Είπαμε, παίρνουμε πιτσούλα, παίρνουμε μπυρίτσε και κλείνουμε αυτή την ωραία μέρα και αυτή την ωραία διοργάνωση έτσι όπω πρέπει. Και εσεί για να κλείσετε έτσι όπω πρέπει δεν αυτό το section. Δεν έγιναν ωραία μάτσα. Όχι. Δεν όχι. Ήταν φοβερό. Δεν ήταν Αμερικά, κάτι, ναι. Και τελείωσε πολύ γρήγορα. Ναι, τώρα έχουμε και εγώ πάω. Τελείωσε πολύ γρήγορα. Φυσικά και έχουμε το πάω. Όχι. Έχουμε πει. Έχουν αρκετέ για να. Πετούσα ετό, ναι, το ξέρω. Πετούσα ετό, έχουμε πει ότι είναι αρκετέ. Δεν παίρνουμε. Λοιπόν, τώρα, βέβαια, έτυχε, βέβαια, καλά το γράψαν τα παιδιά από κάτω, δεν είχαμε να φύγει. Έτσι για να υπάρχει και το Gold Cup. Ναι, γι' αυτό δεν ήρθαν και ομάδε από Μεξικό και. Σωστό. Μα το είχαμε πει κιόλα. Δεν την πειράζει, το εννοούσαμε, το ξέρω. Λοιπόν, share, like και subscribe στα βίντεό μας. Είπαμε ο στόχος μας είναι να φτάσουμε 30.000 και περιμένουμε και τις δικές σας ερωτήσεις και προτάσεις για guest. Για guest, βέβαια, ναι. Και προτάσεις γενικότερα.